Καλησπέρα σας. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνδρα 75 ετών, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τους γιατρούς, αλλά ξαφνικά πέθανε ο αδελφός του, ο μικρότερος, και θορυβήθηκε, αφάσισε λοιπόν να ασχοληθεί λίγο και με την υγεία του. Είναι καπνιστής με 50 πακλίας και έρχεται στο ιατρείο έχοντας μια πίεση 160 με 100, είναι παχύσαρκος, με μια περίμετρο μέσα σε 107 εκατοστά. Και βλέπουμε ότι το ζάχαρο τόσο νηστείας όσο και γλυκοζωμένη είναι στα επίπεδα του προδιαβητικού. Έχει μια κρεατινίνη στο 1,1 που το GFR βγαίνει 66, δηλαδή είναι στα 2 νευρικές ανεπάρκειας. Και έχει μια υπερλιπιδεμία με αρκετά αυξημένη LDL 157, αλλά έχει και τριγλυκερίδια αυξημένα 210 και βέβαια έχει μια μικρο αλβουμινουρία. Προχωρώντας τον έλεγχο, σε ένα καρδιογράφημα φαίνεται ότι υπάρχει πνευμοκοκκός ρυθμός. Καθώς επίσης υπάρχει και μία ΛΑΧ. Από το υπερηφάνιο καρδιάς υπάρχει μια ήπια σχετική υπερτροφία της αθένας κοιλίας, μια καλή συστατική λειτουργία, αλλά μια εικόνα διαστολικής λειτουργίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η πίεση υπήρχε, απλώς ο ίδιος δεν την είχε ανακαλύψει. Και προχωρώντας λόγω της ηλικίας και του καπνίσματος σε ένα θρύλος καροτίδο, βλέπουμε ότι έχει αθρεπτικές πλάκες, οι οποίες όμως είναι μικρές, έχουν μια στένωση λιγότερο 40%, αλλά έχει ήδη όμως μια πάχυση του μέσου χιτώνα. Εδώ πέρα λοιπόν, προχωράντας, βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες υπέρτασης μιλάνε ότι πρέπει να έχουμε, να υπολογίσουμε τον κίνδυνο. Και ένας πολύ καλός μέθοδος είναι το SCORE, Calculator, το οποίο όμως βέβαια ισχύει μόνο για άτομα κάτω από 70 ετών. Αν δούμε όμως τα στοιχεία του αρρώστου, βλέπουμε ότι και μόνο και από την πίεση βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο, σε συνδυασμό με το ότι έχει ήδη βλάβει όλων αστόχων, δηλαδή έχει υπερτροφία της αστάσης κοιλίας, έχει ένα πλήρη μεταβολικό σύνδρομο, οπότε ο ασθενής μας είναι υψηλού κινδύνου. Και επίσης και μόνο το ότι έχει στα δύο νευρικές ανεπάρκειες με μικροαλβουμινουρία, αυτό από μόνο του το κάνει να έχει διάμεσο κίνδυνο. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης του 2018, ο όρος αυτός, έχοντας μια πίεση σταδίου 2, πρέπει να αρχίσει άμεσα φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια θα μου πείτε ότι είναι μεγάλος. Αλλά και πάλι και στους ηλικιωμένους που είναι πάνω από 65, αλλά λιγότερο από 80 ετών, συστήνεται να αρχίσουμε φαρμακευτική αγωγή όταν η πίεση είναι στα επίπεδα μεταξύ 140-159. Ο ίδιος ο όρος έχει πάνω από 159, βέβαια με την προϋπόθεση ότι η θεραπεία είναι καλά αποδεκτή. Και ποιοι είναι οι θεραπευτικοί μας στόχοι? Οι θεραπευτικοί μας στόχοι στα άτομα τα οποία είναι πάνω από 65 ετών είναι να έχουμε μια πίεση συστολική στα επίπεδα του 130 με 139. Βέβαια, ξέροντας ότι στην ηλικιωμένα άτομα οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι πιο συχνές, πρέπει να παρακολουθούμε συχνά τις παρενέργειες. Και βέβαια, αυτά τα επίπεδα είναι τα ίδια για οποιοδήποτε επίπεδο κινδύνου έχει ο άνθρωπος. Όσο αφορά τη διαστολική, πρέπει να πετύχουμε μια πίεση κάτω από 80. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην ηλικιακή ομάδα 65-79, ο στόχος είναι ίδιος, ανεξάρτητα έχει μόνο υπέρθεση ή έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου ή έχει εμφανή σταφανία νόσο, έχει κάνει κεφαλικό επεισόδιο ή έχει νεφρική νόσο. Και ποιες είναι οι θεραπευτικές μας? Είναι γνωστό, ήδη έχει υποθεί, ότι πάντοτε ξεκινάμε με αλλαγή τρόπου ζωής. Το πρόβλημα βέβαια εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή υπακοή των αρρώστων στο να ακολουθήσουν αυτές τις συμβουλές. Έτσι λοιπόν πρέπει να περάσουμε στη θεραπεία και βέβαια σήμερα με τις καινούριες οδηγίες του 2018 συστήνεται άμεση έναρξη συνδυασμού δύο φαρμάκων με βέβαια εξαίρεση στους ηλικιωμένους εύθραστους ασθενείς που δεν ήταν τέτοιος ο αρρωστός μας, καθώς και αυτούς που έχουν ήπια υπέρταση κάτω από 150. Και βέβαια, κατευθείαν οι σχεδιασμοί που προτείνονται είναι να έχει μέσα ένα φάρμακο που αναστατωνάξει τον ορεινές εγκυοτεσίνες, είτε με διουρητικό, είτε με τα ρυθμιστικά ζωριστήρια. Και το ερώτημα είναι, ποιο από τα δύο θα δώσουμε? Ο άρρωστος, ο δικός μας, έχει μεταβολικό σύνδρομο. Και είναι γνωστό ότι όταν έχουμε μεταβολικό σύνδρομο, έχουμε ήδη μια προδιαβητική κατάσταση. Άρα πρέπει να δώσουμε φάρμακο το οποίο είτε βελτιώνει την ευαισθησία της ινσουλίνης, όπως είναι τα φάρμακα του άξονα, είτε τουλάχιστον είναι ουδέτερα, όπως είναι η αναστολή του αστείου, και να αποφύγουμε τη βήτα αναστολή και τα διουρητικά. Επίσης, ο άρρωστος όμως έχει ενδείξεις αθερωσκλήρωσης από τους καροτίδες, άρα και εδώ πέρα έχουν αποδείξει
ότι όταν υπάρχει αθερόσκληση στις καροτίδες, τόσο η αντιγνωσία ζευστή όσο και η αλφαμαία καθυστερούν την χειροτέρευση της στένωσης και μπορεί να τη βελτιώσουν και λιγάκι. Έτσι λοιπόν, αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε με ένα συνδυασμό με σαρτάν στα 20 μιλιγκράμμ και αμυλοδιπίν στα 5 μιλιγκράμμ σε ένα χαπ. Αλλά μόνο αυτό. Ο άνθρωπος έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ ψηλή LDL. Ο άνθρωπος είναι υψηλού κινδύνου και σύμφωνα με τις οδηγίες του 2019 πρέπει η LDL να μειωθεί κάτω από 70. Τι θα γίνει με το ασπιρινάκι που παλιότερα ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο? Πλέον η ασπιρίνη σαν πρωτογενή πρόληψη δεν συστήνεται σε άτομα τα οποία είναι προστατευτικά και δεν έχουν εμφανή ενδοηλικιακή νόσο. Έτσι λοιπόν, προσθέτουμε και ατροβαστατίνη 20 μιλιγκράμμ. Πότε θα δούμε τον άρρωστο? Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, σύντομα. Οι Αμερικάνοι όμως έχουν πιο ορίσει και λένε ότι πρέπει να βλέπουμε τους ασθενείς ανά μήνα μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας. Έτσι λοιπόν, μετά από 4 εβδομάδες, βλέπουμε ότι η πίεση είναι 148 με 88. Δεν έχει δηλαδή φτάσει στα επίπεδα μας. Εξετάσεις δεν κάνουμε. Εδώ πέρα όμως κάνουμε μια εξαίρεση. Έχουμε ένα άρρωστο, ο οποίος είναι άντρας, καπνιστής, με ενδείξεις ότι υπάρχει αθερωμάτωση, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχει αθερωμάτωση και στη κυριακή αορτή και στις νεφρικές. Δίνουμε ένα φάρμακο το οποίο είναι φάρμακο του άξονα, που ξέρουμε ότι αν υπάρχει στένωση των νεφρικών αρτηριών μπορεί να προκαλέσει αύξηση της κρεατινίνης. Η δράση λοιπόν του φαρμάκου είναι ανεκτή να προκαλέσει μια μικρή αύξηση κρεατινίνης. Εδώ πέρα είχαμε πραγματικά από 1,1 πήγε 1,25, αλλά η αύξηση αυτή είναι λιγότερο από 30%, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε το φάρμακο και να προσδοκούμε ότι αργότερα θα μειωθεί. Όπως είπαμε, ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, άρα λοιπόν έχουμε δύο τρόπους. Ή να αυξήσουμε τη δόση των φαρμάκων ή να βάλουμε ένα τρίτο φάρμακο, όπως είναι το θεωρητικό. Ο ασθενής με το ρόλο της ηλικίας του μόνος άκουσε τη λέξη διουργητικό, δεν τη δέχτηκε καθόλου. Οπότε διπλασιάσαμε τη δόση, οπότε περάσαμε στο συνδυασμό σε ένα χάπι αλβασταντάνη 40 μιλιγκράμμ και αμυλοδιπίνης 10 μιλιγκράμμ και φυσικά συνεχίζουμε με αντοβαστατίνη. Μετά λοιπόν από ένα μήνα, και συγγνώμη εδώ πέρα γιατί πρέπει, δεν θα φαίνεται από κάτω η διαφάνεια. Μετά από 4 εβδομάδες, 2 μήνες δηλαδή μετά την έναρξη της αγωγής, η πίεση πλέον έχει έρθει σε επίπεδα μέσα στους στόχους, ίσως η διαστολική υπολείπει, τα λένε πάρα πολύ κοντά. Ο άνθρωπος κατάφερε να χάσει 2 κιλά, το ζάχαρο είναι περίπου τα ίδια. Η κρεατίνη μειώθηκε λιγάκι στο 1,18 και βλέπουμε ότι τα λιπίδια έχουν υποχωρήσει και έχουμε μια LDL στο 97 μιλιμέτρα στήλη στην αργή. Όπως είπαμε, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 70 μιλιγκράμμ. Άρα, το να αυξήσουμε απλώς τη δόση της ατροβαστατίνης δεν πρόκειται να πετύχουμε αυτό, γιατί ξέρουμε τον κανόνα του 6%. Ότι αν διπλασιάσουμε τη δόση της στατίνης, απλώς θα πετύχουμε μια μείωση 6%. Γι' αυτό προχωράμε πλέον σε συνδυασμό σε ένα χάπι, ατροβαστατίνη 40 μιλιγκράμμ με ζετιμίμπη και συνεχίζουμε βέβαια το φάρμακο της πίεσης. Τον ασθενή μας το βλέπουμε μετά από άλλους 2 μήνες, δηλαδή 4 μήνες μετά την εξαγωγή. Πλέον η πίεση είναι σε επίπεδα εντός στόχων, 135 με 80. Ο ασθενής μας κατάφερε να χάσει άλλα 2 κιλά. Το γλυκαμικό του είναι ακόμη στα επίπεδα προδιαβήτη. Η κρεατινίνη έχει σταθεροποιήσει στο 1,16 και πλέον η LDL έχει φτάσει στα 68. Η δε μικροευνορία από 250 και πετύχαμε να μειωθεί στα 165. Και το ευχάριστο διέκοψε το καύλο. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά μετά ήρθε ο COVID, ο άνθρωπος χάθηκε. Το αναείδαμε μετά από 10 μήνες, οπότε πλέον όχι μόνο είχε πάρει το βάρος που είχε χάσει, αλλά πήρε και κάτι τα κιλά παραπάνω. Ή διακόψε την αγωγή για τα λιπίδια, γιατί του είπαν στο χωριό ότι με τόσο χαμηλή χοληστερίνη, γιατί παίρνει κάποια. Ξανάρχισε το κάπνισμα και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πίεση να ανεβεί σε επίπεδα 1-7. Να χειροτρέψει η γλυκημική καμπύλη, η κατηνή να είναι στο 1,2. Οριακά πλέον πέφτοντας σε σταδίου 3α νηφιαρχάρκια και τα λιπίδια να ξαναγυρίσουν στα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Αφού μπορέσαμε να τον πείσουμε ότι η θεραπεία είναι για φόνο ζωής, πλέον δεν υπήρχε άλλη περιθώρια, πρέπει να πάρουμε τριπλό συνδυασμό, οπότε προσθέσαμε και υδροχλωροθιαζίδη 12,5 μιλιγκράμμ σε ένα χάπι. Και βέβαια ξαναρχίσαμε το γνωστό το σχήμα που είχε αποδώσει από πλευρά λιπιδίων, ατροβαστατίνη 40 μιλιγκράμμ και ζετιμίμπη 10 μιλιγκράμμ. Μετά από 2 μήνες τον είδαμε, οπότε πλέον η πίεσή του είχε επανέλθει στο φυσιολογικό,
Το βάρος βέβαια ήταν το ίδιο. Η κρεατίνη είχε πλέον παγιωθεί στο 1,22 και τα λιπίδια του φτάσανε σε επίπεδα LDL 75 μιλιγράμμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.